Είμαστε εδώ. Θα παρακαλέσω το κοντρόλ να κλείσει την ενδοεπικοινωνία για να μπορέσω να συγκεντρωθώ στην επικοινωνία με το κοινό μας. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Θα είμαστε κοντά σας την επόμενη μία ώρα, προσπαθώντας με εκλεκτούς καλεσμένους να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει, κυρίως από την Ελλάδα και βεβαίως και από τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Ελλάδα, όπου τα γεγονότα είναι πυκνά και σε αρκετές περιπτώσεις μας ευνηδιάζουν. Πότε ευχάριστα, πότε δυσάρεστα. Συνήθως δυσάρεστα. Φροντίσαμε απόψε να έχουμε μία σύμιξη καλεσμένων, που θα είναι, σας διαβεβαιώ, λιγότερον θορυβώδης από ότι η χθεσινή, αλλά θα είναι περισσότερο ουσιαστική σε αυτά που θα έχουν να σας πούν. Εμείς θα ξεκινήσουμε την περιδιάβαση στην πλούσια επικαιρότητα, με τη βοήθεια πάντα του europos.gr, του ιστότοπου που είναι σε θέση να καλύπτει με τρόπο συγκροτημένο και άμεσο όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας, αλλά κυρίως να επιχειρεί και να επιτυγχάνει να σας δίνει την αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτά, για να μην μένουμε στα στερεότυπα. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο θέμα, να δούμε την πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα αφορά, βλέπετε, αυτό είναι, η πρώτη κάρτα αφορά τα όσα είπε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ο κύριος Παύλος Φιλίποφ Βοσκόπουλος. Ο κύριος που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ο περιβόητος επικεφαλής του ουράνιου τόξου. Το ουράνιο τόξο που κανείς δεν γνωρίζει από πού αντλεί τους οικονομικούς του πόρους, εμφανίζεται ως πολιτικό κόμμα. Κατέβηκε μάλιστα και στις τελευταίες εκλογές. Είχε παγώσει η δραστηριότητά του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών ξαναπήρε μπροστά. Έκανε ένα συνέδριο επανίδρυσης, αν δεν απατώμε, στο Αμίντεο, έξω από τη Φλόρινα, γιατί η έδρα του είναι στο συγκεκριμένο νομό, της Δυτικής Μακεδονίας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ διατυμπανίζει σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι εκπροσωπεί τη δήθεν, έτσι υποστηρίζουν, μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Το ουράνιο τόξο δια του κυρίου Παύλου Φιλίποφ Βοσκόπουλου, γιατί έτσι είναι το όνομά του, ξεκαθάρισε ότι θα δραστηριοποιηθεί πολύ πιο έντονα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είπε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει το δρόμο, κατά τη γνώμη του, για την αναγνώριση της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και τόνισε ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα, πως είναι η χώρα μας, εξακολουθεί να αρνείται την ύπαρξη αυτής της μακεδονικής μειονότητας. Αυτά τα είπε σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Να πάμε και στην επόμενη κάρτα, γιατί σχετίζεται με το μακεδονικό. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι το πρακτορείο Sputnik. Αυτό είναι. Μετά λοιπόν το BBC γράφει το europos.gr και το ρωσικό Sputnik θέτει προκλητικά θέμα μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, σχολιάσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες το κατάπτυστο δημοσίευμα του κατά τα άλλα δήθεν έγκυρου διεθνούς πρακτορείου BBC, το BBC World. Και το σχολιάσαμε διότι επρόκειτο για ένα καθαρά στημένο δημοσίευμα, το οποίο επικαλούμενο τη μαρτυρία κάποιου κυρίου Φωκά, που εμφανιζόταν επωνύμως ως Έλληνας πολίτης, Μακεδόνας, ότι ανήκει στη μακεδονική μειονότητα της Ελλάδος. Ούτε λίγο ούτε πολύ προσπαθούσε να στηρίξει τους ανύπαρκτους και ανιστόρητους ισχυρισμούς πως η μακεδονική μειονότητα υπάρχει στην Ελλάδα και διώκεται εδώ και πολλές δεκαετίες από το ελληνικό κράτος. Τώρα λοιπόν έλεγε ο κύριος Φωκάς, ο ήρωας, ο ψευδοήρωας αυτού του μυθιστορήματος που έστησε το BBC, τώρα μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει και η Ελλάδα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και τις διεθνείς ευθύνες της και να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη μειονότητα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα της που πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της ανησυχίας αλλά κυρίως της ενόχλησης που υπήρξε στην ελληνική πλευρά. Είπαμε χθες ότι ο πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε μια οργισμένη επιστολή στο BBC, το οποίο περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα ανασκευάσει. Έρχεται τώρα ο κύριος Παυλόπουλος, ο κύριος, με συγχωρείτε, Βοσκόπουλος, ο κύριος Παύλος Φιλίποφ Βοσκόπουλος, και στα πλαίσια αυτής της διεθνούς δραστηριότητας έμεσης οικοφάντησης της χώρας, δίνει συνέντευξη στο Sputnik.
Το ρωσικό λοιπόν Sputnik παίρνει τη σκυτάλη από το BBC και με ένα έμεσα ανθεληνικό δημοσίευμα προβάλλει τους ανυπόστατους και ανιστόρητους ισχυρισμούς του κυρίου Παύλου Φιλίποφ Βοσκόπουλου. Είναι τα επιγενόμενα της Συμφωνίας των Πρεσπών? Ποιοι κινούνται πίσω από την αναζωπήρωση τέτοιου είδους γελίων ετοιμάτων και διεκδικήσεων σε βάρος της χώρας? Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε στην απόψινή εκπομπή. Κατά τα άλλα, ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται. Και επανέρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αυτή τη φορά διαστόματος του κεντρικού τραπεζίτη του κυρίου Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας, χωρίς να ζητήσει κάμερες και χωρίς να το ανακοινώσει, συνονοήθηκε με τους δικαστικούς λειτουργούς και πήγε και κατέθεσε στον ανακριτή που έχει την υπόθεση της περιβόητης συνομιλίας και της ηχογράφησης της συνομιλίας μεταξύ αυτού, του Γιάννη Στουρνάρα και του Παύλου Πολάκη. Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει λένε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας κατέθεσε πως ο κύριος Πολάκης του είπε από την αρχή ότι τον ηχογραφεί, χωρίς όμως να έχει τη συγκατάθεσή του. Αντιλαμβάνεστε ότι αν τα πράγματα έχουν έτσι, χοντραίνει η δικογραφία που σχηματίζεται και μπορεί να σταθεί κατηγορητήριο σε βάρος του Παύλου Πολάκη για ένα σοβαρό αδίκημα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να προκαταλάβουμε το έργο των ανακριτικών αρχών, αλλά αν τα πράγματα πάρουν αυτό το δρόμο, θα πρέπει η δικογραφία αμέσως αμελητή, λέει ο συγκεκριμένος νόμος, στη Βουλή, και η Βουλή να αποφασίσει αν θα προχωρήσει η διαδικασία, η ποινική διαδικασία, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο υπουργό, μέλος της κυβέρνησης. Πρέπει να πούμε ότι στην υπόλοιπη επικαιρότητα ακόμη ψάχνουν να δουν τι είπαν στην σύσκεψη, την νυχτερινή ευνηδιαστική σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του κ. Τσακαλώτου. Ακόμη ψάχνονται όλοι να δουν αν ήταν καμία έτσι συνωμοτικής φύσεως ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της ομάδας των 53 ή αν ήταν καμία υπουργική σύσκεψη ή παρακάμαρα για την προετοιμασία προεκλογικών διαδικασιών, δηλαδή αν αυτή η σύσκεψη έχει να κάνει με μια πιθανή, με έναν πιθανό ευνηδιασμό του Αλέξη Τσίπρα για να φέρει τις εκλογές πολύ πιο κοντά. Όλοι ψάχνονται. Την ίδια στιγμή ψάχνονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν το ερώτημα: Αλέξη, θα κάνεις τις προσεχείς ευρωεκλογές με λίστα ή με σταυρό? Βγήκε σήμερα στην ΕΡΤ ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, υπουργός επικρατείας, και είπε: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν με σταυρό. Θα μου πείτε, αυτό το τεχνικό ζήτημα γιατί αφορά τα κόμματα και τον ελληνικό λαό? Θα εξηγήσουμε στην εκπομπή γιατί αφορά. Γιατί θα είναι τελείως διαφορετική η πολιτική διαδικασία εάν οι ευρωεκλογές γίνουν με λίστα και τελείως διαφορετική αν γίνουν με σταυρό. Κυρίες και κύριοι, αυτά και πολλά άλλα, τα οποία θα τα αναδείξουμε στην πορεία της εκπομπής. Αλλά επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων, ο κύριος Γιάννης Στέφος. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από το Κινάλ και το Πασόκ, η υποψηφία βουλευτής Β' Αθηνών του δυτικού τομέα, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, που έχει όμως χερές στις ρίζες και στην Μεσσηνιακή Ήπεθρον. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, το λέω γιατί είμαι στα σύνορα, ξέρετε. Εγώ βλέπω, είμαι Αρκάς, αλλά βλέπω τη Μεσσηνία κάτω. Έτσι ακριβώς. Από το Ίσαρι βλέπω τη Μεσσηνία κάτω. Κάνω το σταυρό μου στην Αγία Θεοδώρα και αγναντεύω όταν είναι καθαρός ο καιρός στο Μεσσηνιακό κόλπο. Ακριβώς. Και είναι υπέροχος ο Μεσσηνιακός κόλπος και η Μεσσηνία. Είναι έτσι. Ανδρέας Πετρόπουλος, πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Αυγή, bigbusiness.gr, ανακάτεψε τα ήδη τρικυμιώδη ύδατα στον χώρο της κυβέρνησης και πέριξ του χώρου αυτού, γράφοντας ένα άρθρο στην Αυγή τις τελευταίες μέρες, επικριτικό για τον Παύλο Πολάκη. Καλού κακού, επειδή θα σας καλέσω να πάρετε θέση στα επιγενόμενα και τα παρεπόμενα αυτού του άρθρου, έχω φέρει μισό κιλό πιπέρι φρέσκο να σας ρίξω στο στόμα, αν τολμήσετε να πείτε οτιδήποτε κακό για τον Παύλο Πολάκη. Καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, αλλά με τη διαφορά. Ότι το χιούμορ επιτρέπεται, έτσι. Βεβαίως, ναι. Η υποχρέωση του δημοσιογράφου, νομίζω, είναι να,
να καταθέτει τι απόψει του. Έτσι, έτσι. Μα το είπα αστειευόμενος, Ανδρέα, όχι, για το όνομα. Όχι, δεν το λέω αυτό. Κατά το είπα, είπα αστειευόμενος. Εμένα ο κύριος Πολάκης. Εμείς κάνουμε κριτική στον Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης μου. Αλλά λέμε και τα σωστά μου. Μου είναι απόλυτα συμπαθής και νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Mm-hmm. Άλλο, αν θεωρώ ότι ορισμένες τοποθετήσεις του ακυρώνουν κάποιες φορές τις δικές του προσπάθειες και τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Πάντως, είναι όλο. Επειδή ο Πετρόπουλος είναι παλιός και επειδή ο Πετρόπουλος είναι γνωστό ότι έχει γνώμη, δική του γνώμη, αλλά μιλάει και με πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών παρατηρητών και των δημοσιογράφων σχημάτισε την εντύπωση, φίλε Ανδρέα, ότι αυτό το κείμενο είχε ως έναυσμα μία διαδικασία δυσπιστίας πολιτικής προς τον Παύλο Πολάκη, που για πρώτη φορά εκπηγάζει από το Μέγαρο Μαξίμου. Και ήρθε ο Πάνος Καμένος, ανήρ της δεξιάς, ο οποίος όμως συνέπραξε με το Μέγαρο Μαξίμου τα τελευταία 4 χρόνια και είπε ότι είναι αλληλέγγυος προς τον Πολάκη, διότι όπως λέει με στοχοποίησαν οι δημογέροντες της αριστεράς, Φλαμπουράρης και Καρτερός, όπως στοχοποίησαν εκείνον, τώρα στοχοποιούν τον Παύλο Πολάκη. Είχε σχέση, υπήρξε κάποια όσμωση μεταξύ της πένας σου και αυτού του κλίματος, εισπράτης τέτοιο κλίμα στο Μαξίμου, δυσπιστίας έστω και σε αρχική φάση προς τον Παύλο Πολάκη? Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Αυγή έχει μια παράδοση. Κάθε δημοσιογράφος της Αυγής και μιλάει και γράφει ελεύθερα. Δεν μπορεί, θα σου λέγε εκεί ο... Η Αυγή δεν ο στούμπος ο φίλος μου θα σου λέγε τώρα, βρε Ανδρέα, βρήκες την ευκαιρία τώρα να τα βάλεις με τον Παύλο, ας τον άνθρωπο λίγο τώρα που μας τυπάνει η εχθρή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλάβατε, με τη δημοσίευση του άρθρου, προφανώς για να δημοσιευθεί, συνένεσε και η διεύθυνση και... Μα αυτό λέω. Αυτό δεν έχει σχέση με ένα μήνυμα προς τον Παύλο Πολάκη? Όχι. Μήπως έχει άδικο ή δίκιο Καμένος όταν λέει ότι ακούστε, κάποιοι δυσπιστούν ακούστε, και αυτοί κάποιοι είναι από τους στενούς συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα? Ο κύριος Τσίπρας τον στήριξε πλήρως το Υπουργικό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έδωσε πλήρη στήριξη στον κύριο Πολάκη στο Υπουργικό. Νομίζω ότι η επικαιρότητα έχει ορισμένα θέματα τα οποία τα ξεχάσατε ή τουλάχιστον δεν χωρέσατε στη δική σας την ατζέντα. Όχι, από εκεί θα ξεκινήσω. Όχι, δώστε μου μισό λεπτό μόνο. Μισό λεπτό. Ναι, για πείτε τα. Ανοιχτή συζήτηση. Ανοιχτά μικρόφωνα. Την καταδίκη του κύριου Γεωργιάδη. Συμβούλου. Την καταδίκη του Γεωργιάδη. Δεν θέλει να το ακούσει. Του πρώην βουλευτού. Α έλγε σε μετανάστευση. Γιατί έγινε τώρα. Σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Α έλγε σε μετανάστευση. Έλληνε πολίτε ήταν. Α, σοβαρά. Σοβαρά. Ειρωνεύομαι προφανώς και ειρωνεύομαι την κατάσταση, κύριε Πετρόπουλε. Μπράβο. Ούτε ο Μαντουβάλο. Δεν φοβόμαστε τις ειδήσεις. Πείτε το Ρίγκο Τζινάνι. Δεν φοβόμαστε τις ειδήσεις. Είναι ο Πολάκη. Θα τα πούμε τώρα. Δεν είναι ούτε το θέμα του Πολάκη αυτή τη στιγμή. Εμένα θα με ενδιαφέρει. Ούτε το θέμα του κ. Βοσκόπουλου. Ούτε το θέμα του BBC έχουν απαντηθεί εδώ και 2 μέρες. Το θέμα του Βοσκόπουλου δεν είναι όμως ότι η μακεδονική μειονότητα, η δίθεν που υποστηρίζει. Η μεταβίβαση δικογραφία για την άρση ασυλία του κ. Σαλμά. Πριν 20 λεπτά. Και αυτό ήρθε. Και αυτό από το πρωί, πείτε τα όλα. Από το πρωί καταδίκη του κύριου Γεωργιάδη. Ναι. Συμβούλου ακόμα του κύριου Μητσοτάκη. Με 28 χρόνια αναστολή. Είναι σύμβουλος κύριος Γεωργιάδης. Καμία θέση δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, η μισή Νέα Δημοκρατία τον υπερασπίζει στο δικαστήριο. Κύριε Τέλα, η μισή Νέα Δημοκρατία τον υπερασπίστηκε. Σήμερα. Να τα πούμε όλα. Να ξεκινήσουμε από τον Βοσκόπουλο, τον Σπούτνικ, τον BBC. Να δούμε τι γίνεται στα εθνικά μας θέματα. Κατέθεση, και γι' αυτό έχω τα. Κύριε Πετρόπουλε, εγώ δεν κρύβω κανέναν. Αν και εσείς διευθύνετε. Όχι, μα θα τα πούμε όλα. Να τελειώσουμε με τον Πολάκη. Ένα λεπτό, ένα, κύριε Στέφο. Γι' αυτό έχουμε. Είστε όλοι στον αέρα συνεχώς. Σας σημαδεύει ο φακός. Έχετε τα μικρόφωνά σας ανοιχτά ανά πάσα στιγμή. Γιατί σε αυτή την εκπομπή ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων λέει και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καθαρές κουβέντες. Άρα, εγώ θα προτείνω να ξεκινήσουμε με το θέμα Βοσκόπουλου, Σπούτνικ, BBC κλπ. Και είσαστε ελεύθεροι να θέσετε όποιο άλλο θέμα θέλετε για να πάρετε και τις απαντήσεις. Να το κλείσουμε όμως το θέμα με τον κύριο Πολάκη. Ένα-ένα. Ξεκινάω από το να Βοσκόπουλο. Χρόνο. Είναι συνέπεια και προϊόν της Συμφωνίας των Πρεσπών η αναζωπήρωση θέματος ψευδομακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα? Όχι. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι πριν τις Πρέσπες δεν εκκινήθη Βοσκόπουλος και Σία και η λοιπή παρέα? Μόλις ξεκίνησαν οι Πρέσπες, πήρε φωτιά πάλι το ουράνιο τόξο, βγαίνει ο Βοσκόπουλος και λέει ότι του κατέβει. Πώς εξηγείται, είναι απλή χρονική σύμπτωση? Το ουράνιο τόξο έχει μία, θα έλεγα,
συνέχεια με το φυσικό φαινόμενο. Εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Κοιτάξτε, ο κύριος Βοσκόπουλος δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Δεν είναι επικίνδυνος, είναι απλά γραφικός. Δεν υπάρχει. Εξαιρετικά επικίνδυνος. Όχι, με συγχωρείτε, αφήστε με να τοποθετηθώ. Ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία. Πόσες καταγγελίες έχει κάνει. Υπάρχει και λοιπόν τι έγινε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία την οποία πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση και είχα την τιμή προχθές στα Ελευθέρια της Κόνιζας να ακούσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώτο θεσμικό πολιτιακό παράγοντα, να τοποθετείται από αυτής με τα καλύτερα λόγια. Και ούτε λίγο το πολύ, ο κ. Παυλόπουλος στην Κόνιζα είπε ότι ευτυχώς υπάρχει συμφωνία αυτή και δεν μπορεί κανείς να γύρει θέμα αλυτρωτισμού στην Ελλάδα. Να λοιπόν, ο κύριος Βοσκόπουλος. Το βλέπουμε εμείς πράγμαση αυτό. Ο κύριος, μισό λεπτό, περιμένετε, θα μιλήσετε. Ο κύριος Βοσκόπουλος λοιπόν είναι ένας γραφικός τύπος και αναφέρεται σε μια μειονότητα που ακόμα και αν υπάρχει δεν έχει τίποτα μα τίποτα να φοβηθεί. Υπάρχει η μειονότητα κοινωνία. Μακεδονική στην Ελλάδα. Λέτε, αφήστε ακόμη με, και αν υπάρχει. Αφήστε με, υπάρχει μακεδονική. Υπάρχουν μειονότητες στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Μα δεν μιλάω για άλλες μειονότητες. Λοιπόν, μιλάω για τη συγκεκριμένη μειονότητα. Όλοι αυτοί που λένε ότι ανοίγουν σε μια μειονότητα είναι Έλληνες πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και κυρίως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν κύριο, όπως τον είπατε. Μα δεν το αμφισβητούν και αυτοί. Λοιπόν, αυτοί λένε ότι είναι Έλληνες πολίτες, αλλά είναι μακεδονική εθνότητα. Που νομίζουν ότι ανήκουν σε ένα ξεχωριστό κόσμο, έχουν πολιτιστικές δραστηριότητες, τις είχαμε μέχρι τώρα. Έχουν τις γιορτές τους, έχουν τα τραγούδια τους, έχουν τις εκδηλώσεις τους. Κανείς δεν μπορεί να σας πει με ακρίβεια αν είναι 2.500 που επικαλούνται αυτοί ή αν είναι 250 ή αν είναι 150 και σε καμία περίπτωση. Δικαιούνται δεν να λένε ότι είναι Μακεδόνες, αυτό ρωτάω εγώ. Φανώς όχι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό λένε αυτοί. Ακούστε να σου πω κάτι. Το πώς ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται δεν είναι δικό του πρόβλημα. Το ζήτημα δεν για μας. Ακριβώς. Το ζήτημα για μας, τους υπόλοιπους Έλληνες, το κράτος ως οντότητα, είναι αν αυτοί αποτελούν κίνδυνο. Δεν αποτελούν προφανώς κίνδυνο όπως δεν αποτελούσαν ποτέ οι Εβραίοι κίνδυνο. Δεν αποτελούν Μα τι σχέση κίνδυνο, έχουν οι Εβραίοι. Δεν αποτελούν, ακούστε, οι Εβραίοι Έλληνες πολίτες είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα. Είναι Έλληνες πολίτες. Γιατί ανακατεύεται τον Εβραϊσμό της Ελλάδος που έχει δώσει τόσα πολλά στην πατρίδα. Δεν σας αρέσει. Γιατί το ανακατεύεται με την προπαγάνδα των Σκοπίων και του Βοσκόπουλου που τα παίρνει από τους εθνικιστές των Σκοπίων για να δημιουργεί θέμα στην Ελλάδα. Βεβαίως θα παίρνει. Πράκτορα είναι ο άνθρωπος. Αν ακόμη είναι έτσι. Πράκτορα είναι ο άνθρωπος. Από πίσω από τον κύριο Βοσκόπουλο ή τον οποίο κύριο Βοσκόπουλο υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτό να πλήσει στην Ελλάδα. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να πλήσει. Ναι, αλλά λέω γιατί δεν μιλούσε πριν τις πρέσπες. Διότι και άρχισε το σωματάκι του και τώρα μιλάει μετά τις πρέσπες. Γιατί ακριβώς τώρα τα πήρε. Μήπως πήρε κάτι από τις πρέσπες. Γι' αυτό, όχι. Γι' αυτό ακριβώς τώρα τα πήρε ενδεχομένως από τα λόγια που λέτε και εσείς που δεν είδε το έχω την άποψη αυτή έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια ισχυρή συμφωνία πρεσπών που όπως είπε ο κύριος Παυλόπουλος προχθές είναι αυτή καθεαυτή που αποτρέπει κάθε αλυτρωτική διάθεση της γείτονος χώρας. Στην πράξη το ότι επιχειρείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή συστηματικά από τη Νέα Δημοκρατία και από ένα μέρος του κοινάλου, διότι προφανώς κάποιοι άλλοι άρχισαν να φιλορούν και εξαιτίας της συμφωνίας των προσωπών. Και πρώτος και καλύτερος ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος την στήριξε. Τη βλέπω ακλόνητη. Ο οποίος, η κυρία Γιανακοπούλου προφανώς έχει την άποψή της. Παραμένω ακλόνητη λοιπόν, και παραμένουμε πράγμα. Πάρα πολύ στο Πασόκ. Διαφωνεί ο κύριος Παπανδρέου με εσάς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Οι γυρολόγοι φεύγουν. Ναι, ο κύριος Παπανδρέου δεν είναι γυρολόγος ο οποίος την στήριξε. Σας εγωφαίνεται. Σας ενοχλεί. Ο κύριος Παπανδρέου τοποθετήθηκε ξεκάθαρα. Και αυτό είναι το οποίο ενοχλεί εσάς προφανώς. Εμάς. Εσάς δεν μας ενοχλεί εμάς. Γιατί ήταν καταπέλτης ο κύριος Παπανδρέου απέναντι σε όσους προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν το όνομα και την ιστορία του. Δεν εργαλειοποιούμε κανένα όνομα και μπας περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ανάγκη. Άρα κάτω τα χέρια λοιπόν, από τον Παπανδρέου. Μην τον επικαλείστε. Ούτε καν τον ακουμπά, μην τον θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτοβούλος έρχονται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτοβούλος. Κανένα δεν καταπιέζουμε. Ούτε χάρισμά μας. Λοιπόν, ακολουθούν κυρία Γιανακοπούλου τα 2 εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που κάποτε πιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή πιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 χρόνια. Εκλογές. Εντάξει, σε επόμενες εκλογές θα είμαστε να συζητήσουμε. Προς το παρόν, εμάς μας ενδιαφέρουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Σε κάθε περίπτωση όμως. Δεν υπάρχει καμία μειονότητα η οποία απειλεί τη χώρα. Πιο πολύ φαίνεται να σας ενδιαφέρουν οι πολίτες των Σκοπίων παρά οι πολίτες της Ελλάδας. Λοιπόν, με όλα καλά. Αυτά τα οποία υπογράψατε και πέρασατε. Πάμε στον κύριο Κέλλα. Ξεθυμένουν ναι, αυτά πολύ τα οποία υπογράψατε και πέρασατε. Απαντήστε για το θέμα Βοσκόπουλου, Sputnik, BBC. Λοιπόν. Στην πορεία δεν θέλω να αφήσετε όμως
στην πορεία, στο δεύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, να αφήσετε αναπάντητα και τα σχόλια του κ. Πετρόπουλου, γιατί έθεσε διάφορα ζητήματα και πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και για το θέμα Σαλμά και για το θέμα του κ. Γεωργιάδη, yeah, για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις σε αυτούς που μας βλέπουν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το θέμα που δημιουργήθηκε με τις αποψινές δηλώσεις του κ. Βοσκόπουλου, όπως τον είπατε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει θέμα με μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται και ο Βοσκόπουλος και το δημοσίευμα του BBC είναι αλληλένδετα, είναι στημένα, είναι προβοκατόρικα. Και το Σπούτινικ. Και το Σπούτιν. Και είναι συνέπεια της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν είχαμε πριν, κύριε Τέλα, πριν από ένα χρόνο. Το δημοσίευμα αυτό, η συνέντευξη αυτή είναι από το 18. Ποια, πριν του Βοσκόπουλου. Του Βοσκόπουλου, όχι του Βοσκόπουλου, ενώ η συνέντευξη του Γέρον του Διάχρονου. Δεν είχαμε τέτοιες προκλήσεις παλαιότερα. Συμφωνώ, εγώ λέω για το δημοσίευμα του BBC. Όλα αυτά επανέρχονται. Σας είπα, εγώ δεν υφίσταται θέμα μακεδονικής μειονότητας. Τέλειωσε. Εντάξει, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Είναι τελειωμένοι. Όπως δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Άνοιξαν τα στόματα πάλι και άνοιξαν οι πένες και οι στήλες των εφημερίδων μετά από την κατάπτυξη της Συμφωνίας των Πρεσβών, όπου δίνεται δυνατότητα μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας. Και αυτά βεβαίως τα έχει τονίσει ξεκάθαρα και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όπου τις ημέρες εκείνες που ψηφίστηκε η Συμφωνία, από τη Βουλή υπήρξε φροντιστήριο, άνοιξε στην Μακεδονία κάπου στα Γενιτσά, αν δεν κάνω λάθος, φροντιστήριο μακεδονικής γλώσσας. Λοιπόν, αυτά είναι για αναμενόμενα. Για να φροντιστήριο μετά... πρέπει να έρθει από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπήκαν τα μπέλες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε τώρα. Δεν υπάρχει. Είναι ένα fake news. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούστε κάτι. Σας είπα να τελειώσει. Όχι, να μην τελειώσει, διότι δεν μπορεί να λέμε πράγματα που δεν υπάρχουν. Αν ανοίξει κάποιος σε ένα φροντιστήριο, πρέπει να πάρει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση. Ακριβώς. Μένετε πώς θα γίνει. Κύριε Πετρόπουλε. Ότι κάπου μπήκε μια ταμπέλα. Κάτι σας είπα και κάτι ακούσατε. Ο ίδιος ο Ζάεφ δεν μιλάει για Μακεδονία του Αιγαίου. Σε αυτό μπορεί να απαντήσετε. Δεν μιλάει πουθενά. Και το δημοσίευμα του BBC. Σε αυτό μπορείτε να απαντήσετε που σας λέει. Σας απαντώ. Και το δημοσίευμα του BBC. Δεν μπορεί να μεταφέρετε ένα fake news και να το λέτε. Πέρα με σοβαρότητα κιόλας. Εγώ δεν το είδα πουθενά για fake news. Εσείς λέτε ότι είναι μα fake news. Μα δεν υπάρχει σοβαρότητα για fake news. Είναι fake news. Λοιπόν, δηλαδή θα αποδείξει ότι είναι ελεφαντάς. Πάντα να γνωρίζει η συμφωνία που ψηφίσατε, κύριε Πετρόπουλε, μακεδονική γλώσσα. Η σύντροφή σα, κύριε Πέτρο. Σε μένα, εγώ το ψήφισα. Σε μένα. Και κύριε Στέφα. Όχι, δεν αναφέρω. Δεν ψηφίσατε τη συμφωνία που λέει για μακεδονική γλώσσα. Πού στην Ελλάδα. Τι αρνείστε τώρα. Πού στην Ελλάδα. Μα τι αρνείστε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα, αλήθεια λέτε. Μα για μακεδονική καμία γλώσσα. Γλώσσα. Καμία γλώσσα. Δεν ξέρω καμία μιλάει για μακεδονική γλώσσα. Ελλάδα, κύριε Κέλλα, να προχωρήσουμε. Όλα αυτά είναι συνέπεια αυτή τη συμφωνία. Εδώ ο κύριος, το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό το λόγο όφιλε και ο κύριος Τσίπρας να βγάλει μια επίσημη και αυστηρή ανακοίνωση. Τι μιλάμε έτσι, στην Ελλάδα εμείς. Τελειώνω. Εγώ λέω ότι δεν υφίσταται το θέμα. Εμείς ούτε εμείς ελληνικά μιλάμε. Τι γλώσσα μιλάμε στη Μακεδονία. Μιλάμε. Τι γλώσσα μιλάνε οι Μακεδονίες. Τι γλώσσα μιλάνε οι δικοί μας Μακεδονίες. Τώρα τα λέμε μεταξύ μας. Προφανώς λέμε τι λένε οι Βοσκόπουλοι. Είναι τα όργανα της προπαγάνδας του Σκοπιανού αλυτρωτισμού. Τι λένε ό,τι θέλουν. Αυτό λέμε τώρα. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και δεν κινδυνεύει από τη γραφικότητα κανένας Βοσκόπουλου. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ. Αυτά τα λένε οι Σκοπιανοί, τα λέει ο Ζάεφ. Αυτός ονειρεύεται για Μακεδονία του Αιγαίου. Εσείς τους δώσατε γλώσσα, εθνότητα και το όνομα Μακεδονία. Επομένως, αρχίσαν τώρα να αναμοχλεύουν. Δεν τους έχουμε δώσει απολύτως τίποτα από αυτά που ισχυρίζεστε. Δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα και δεν θα υπάρξει. Προχωράμε και παρακάτω. Στο ποιο θέμα είπατε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλω να δώσω όμως μια απάντηση και για το θέμα Σαλμά που είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Για το θέμα Σαλμά δεν το ξέρω. Και για το θέμα Γεωργιάδη. Τι έγινε, κύριε Πετρόπουλε. Για τη δικογραφία για άρση τη ασυλία. Απόψε τώρα έγινε τώρα πρόλογο γιατί δεν το γνωρίζω. Για το θέμα των αρθροσκοπήσεων. Διαβιβάστηκε. Είναι από μια την εισαγγελία διαφθοράς, υγείας, μια δικογραφία στη μια Βουλή. Μια πτυχή ενός σκανδάλου το οποίο, όπως πολύ καλά ξέρετε, διαδρούσε με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τη χώρα, διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία και έχει τη δική σας σφραγίδα και τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη διαδρομή των τελευταίων 20 χρόνων. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Αν μιλάμε για το θέμα των αρθροσκοπήσεων του κυρίου Σαλμά, είναι μια πιατρική πράξη. Είναι μια πτυχή του όλου σκανδάλου που λέγεται σκάνδαλο υγείας. Δεν το ξέρω το θέμα. Δεν το ξέρετε. Του κύριου Γεωργιάδη το ξέρετε το πρωί με τα 28 χρόνια σε αναστολή. Ακούσατε και εκεί. Γιατί ήταν μάρτυρα. Μάρτυρας υπέρ του κύριου Γεωργιάδη ήταν η κυρία Άννα Μισελ Σημακοπούλου. Ήταν πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήμουν στο δικαστήριο εγώ. Άκουσα τις συνδύσεις πριν έρθω εδώ. Έχετε κάποιο σχόλιο όταν... Άκουσα και μια καταδίκη από το πρωτόδικο του κυρίου Γεωργιάδη. Ένας από τους διακεκριμένους συμβούλους του κυρίου Μητσοτάκη καταδικάστηκε σήμερα
σε 28 χρόνια καταδικάστηκε. Ναι, μήνες. Χρόνια. Μήνες, 28 χρόνια. 28, συγγνώμη. Και 20.000 τα χιλιάρικα γίνανε σε εκατομμύρια. Έχει σημασία, είναι ένας μήνας για σένα. Έχει σημασία, κύριε Τέλα, υπάρχει αδίκημα. Εγώ δεν αρνούμε, κύριε Πετρόπουλε, αν έγινε αδίκημα. Δεν θα κρίνω μια δικαστική απόφαση. Δεν ήμουν στο δικαστήριο, δεν ξέρω ποιοι ήταν μάρτυρες. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω όμως κατηγορηματικά, ούτε κρίνω την απόφαση του δικαστηρίου, ούτε το γνωρίζω τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Ήταν βουλευτής πολύ πριν από μένα. Εγώ βγήκα, είμαι καινούργιος από τον βουλευτή. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν παλιά για μια καταδίκη πρωτόδικη, στην οποία δεν έχω να τη σχολιάσω, αλλά δεν είναι σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό έχω να σταθώ, γιατί. Πού το ξέρετε, εκεί το αυτό, δεν το ξέρετε καν. Γιατί δεν είσαι επίσημος σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Τι, γιατί, που το ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι είναι σύμβουλοι. Όταν εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Βουλευτής του κόμματος. Δεν ξέρω ποιοι είναι σύμβουλοι. Ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα στο δικαστήριο υποστήριξε και καταγράφηκε ότι. Τον συμβούλεψε ο κ. Μητσοτάκης ότι 2 μήνες θα είναι αυτή η υπόθεση στην επιφάνεια, θα ξεχάσει το θέμα. Ξέρω, και τέλειωσε. Ήσασταν στο δικαστήριο, κύριε Στέφο. Μπορώ να διαβάζω όμως. Και να αξιολογώ τι διαβάζω. Και τις μαρτυρίες. Μπορώ να διαβάζω. Τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ ο κόσμος. Μα κοιτάξτε, κύριε Κέλλα, απαντήστε και θα πάτε στην κυρία Γιανακόπουλου. Αν απαντήσετε τίποτα για μια δικαστική απόφαση, θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Σας είπα, το άκουσα στη συνέντευξη. Το θεωρείτε ελασόν. Ποιο? Συγγνώμη, το θεωρείτε ασέλγια. Δεν ξέρω πέρα τι ρωτήσω. Δεν ξέρω για μια καταδίκη που άκουσα στην ώρα. Κατ' εξακολούθηση σε αυτήν την ώρα. Συμφωνώ, δεν θα κρίνω τη δικαστική απόφαση. Εγώ συμφωνείτε με τι? Σε ένα στέκομαι. Ότι δεν είναι σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Και βεβαίως οι αποφάσεις δικαστικές και οι καταδικαστικές σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλές. Εμφανιζόταν στο στενό επιτελείο του. Πότε το είδατε στο στενό επιτελείο του, κύριε Πετρόπουλε? Πότε ήταν ο κύριος Μητσοτάκης διεκδίκησε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας? Μην κάνετε το κοροϊδό τώρα. Ουδέποτε υπήρξε ο κύριος Γεωργιάδης σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους τρεις συμβούλους του ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή τώρα να πούμε όχι, τώρα αφού ήταν. Αυτό είναι το θέμα στο πολιτικό. Μα δεν είναι θέμα πολιτικό, το καταδικάζεται. Εδώ ο Υπουργός Υγείας μαγνητοφωνεί τον διοικητή της τραπέζης της Ελλάδας. Ο διοικητής της τραπέζης του αρχαίου στο δικαστήριο και εσείς ασχολείστε. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Τώρα με συγχωρείτε. Συγγνώμη, καλή είναι να μετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Αλλά ουδέν αναπασχολεί σήμερα η υπόθεση. Διερευνάτε αυτή η υπόθεση. Ουδέν απασχολεί, αλήθεια λέτε, κύριε Γιάννη. Ασέργια σε αλήθεια, αλήθεια λέτε. Είναι δυνατόν αυτό το λέτε στους βουλευτές? Μα είναι πολιτικό θέμα. Προφανώς είναι πρωτίστως πολιτικό θέμα για το πώς συμπεριφέρεται το κόμμα σας. Γιατί ένας καταδικάστηκε για ασέλγεια, να ρωτήσω δηλαδή. Φυσικά καταδικάστηκε. Ούτε ξέρω ποιοι ήταν οι μάρτυρες. Εσείς ξέρω ποιοι είναι μάρτυρες. Αλλά εγώ δεν το ξέρω. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Τι να κάνω τώρα. Κύριε Πετρόπουλε, απάντα. Δεν είναι κλείσει για παρκάρισμα. Μα γι' αυτό και τιμωρήθηκε. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι θέμα ειδικής τάξης, πρωτίστως πολιτικό και αφορά το αξιακό σας φορτίο. Είναι θέμα της δημοκρατίας, όσο και αν προσπαθείτε. Το ανέχεστε και όλα. Μα τι να ανέχω, δικάστηκε, καταδικάστηκε. Τι να κάνω. Το καταδικάζετε εσείς. Εγώ το καταδικάζω αν έγινε αυτό που λέτε. Λοιπόν, Νάντια Γιανακοπούλου. Τι αν έγινε η απόφαση του δικαστηρίου, κάτσε να Νάντια Γιανακοπούλου. Τώρα θα με τρελάνετε. Τα μικρόφωνα ανοιχτά σε όλου. Μα τι προσπαθείτε να πείτε. Καταδικάστηκε ένα για σέλια και φταίει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέτε. Αυτό δεν το έχετε πείτε. Κάποιο σχόλιο για το σύμβουλο. Το στηρίζετε. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Δεν στηρίζω κανένα. Τον εστήριξε με κορυφαία στελέχη στο δικαστήριο. Η κυρία Σιμακοπούλου είναι υποψήφια. Δεν ξέρω ποιοι ήταν μάρτυρες, κύριε Στέφο. Και μάλιστα σκοτώθηκε με τον κύριο Φαΐλο για αυτό το θέμα σε αυτό το κανάλι. Σκοτώθηκε. Εντάξει, ωραία. Πόσο άλλο πια. Νάντια Γιανακοπούλου. Και για εσά είναι δευτερεύον, κυρία Γιανακοπούλου. Και για εσά είναι δευτερεύον αυτό το θέμα. Όχι, αλλά τα είπα εγώ. Μην γυρίζετε μπροστά. Καθόλου δευτερεύον, δεν θέλω να μιλήσω μπροστά, μπροστά. Απέναντι σε αυτό το δικοματισμό εδώ πέρα. Έχουμε και εμείς. Αφήστε λίγο να μιλήσουμε απέναντι. Δεν είναι δικοματισμό. Σας παρακαλώ. Να τοποθετηθούμε λίγο και εμείς. Νάντια Γιανακοπούλου. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και τη γνώμη σας. Τι λέτε για αυτήν την ιστορία? Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Θα έχει ενδιαφέρον. Ελάτε, πάμε. Λοιπόν, ακούστε. Δεν έχει περάσει καλά-καλά ένας μήνας από την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν έχει καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και δυστυχώς επιβεβαιώνονται όλα όσα είπε το κίνημα αλλαγής και η Φόφη Γεννηματά από την πρώτη στιγμή. Ότι δυστυχώς ανοίγουν μεγαλύτερα ζητήματα από όσα κλείνουν με αυτήν την κακή κάκιστη συμφωνία. Από το ουράνιο τόξο. Γιατί? Από το ουράνιο τόξο ανοίγουν. Μόνο το ουράνιο τόξο είναι, κύριε Στέφο. Καλά, αλήθεια λέτε. Μόνο. Εδώ βγαίνουν όλα, βγαίνουν σιγά σιγά όλα.
τα διεθνή μέσα και θέτουν ζητήματα. Όπως. Βγαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βγαίνει ο κύριο Ζάεφ και μιλάει μονίμως για Μακεδονία. Βγαίνουν όλοι και εσείς κάθεστε και σφυρίζετε αδιάφορα. Και κανονικά θα έπρεπε. Ποια είναι η αντίδραση? Ποια είναι η αντίδραση της κυβέρνησης? Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ. Μόνο εσείς διαφωνείτε. Επειδή σας άφησα. Αφήστε το ίδιο παραμύθι. Γιατί εγώ. Στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς αυτό σημαίνει. Έχετε πάθει άδωνη στο μακεδονικό. Θέλετε να μιλήσω ή θέλετε να τα πείτε για εμάς? Γιατί είναι λογικό. Έχει πάθει άδωνη στο μακεδονικό το κοινό. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Κοίτα. Ζηλεύει και την ιστορία. Μπροστά στον πανικό. Η ιστορία είναι ξεκάθαρη και η ιστορία έλεγε. Αν θέλετε να μιλήσω, αλλιώς μπορεί να τα πούνε καλύτερα. Κύριε, εγώ δεν έχω λόγο, μπορώ να φύγω. Μπορώ να φύγω. Γιατί Λένα, καταλαβαίνουμε. Εμά, άμα δεν μπορώ να μιλήσω. Αν είναι να φύγετε, θα ο πανικός του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο μεγάλος. Που γι' αυτό επιτίθεστε λυσαλέα απέναντι στο κίνημα αλλαγής. Προσπαθείτε να λαιλατίσετε το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθειά σας όμως θα πάει άκλαυτη. Και θα κλαίει μόνος του και ο κύριος Τσίπρας και όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι από πίσω και σχεδιάζουν όλη αυτή την στρατηγική. Όσο πιο πολύ επιτίθεστε και με τόσο ανίκιο τρόπο στο ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής, τόσο πιο πολύ εμείς θα συσπυρωνόμαστε. Και εσείς θα πέφτετε, όπως πέφτετε για την πλήρη αποτυχία σας σε όλα τα ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας και βεβαίως στα εθνικά θέματα και ζητήματα. Γιατί θα καταγραφείτε ως μια κυβέρνηση ανέτειας εθνικής υποχώρησης όσον αφορά το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί δυστυχώς παραδώσατε όλα τα διαπραγματευτικά όπλα της χώρας μας, το κλείσατε παραχωρή. Χωρώντας και δίνοντας τα πάντα, τα είστε η πιο αμερικανόβουλη κυβέρνηση που έχει ποτέ περάσει από την Ελλάδα. Τα δώσατε όλα και στους Αμερικάνους και στους Γερμανούς. Ξεκάθαρα, η μεγαλύτερη ορδινάτσα των Αμερικάνων και βεβαίως της φίλης τους, της κυρίας Μέρκελ. Μαζί τα κάνατε. Άρα λοιπόν, αφήστε τα τώρα, σας παρακαλώ. Μιλήστε πολιτικά, αν θέλετε. Και αφήστε τα τσιτάτα για να τσιμπήσετε κανένα ψηφαλάκι. Αφήστε τα. Μιλάμε ξεκάθαρα και πολιτικά. Ένα θέμα μπορείτε να συζητήσετε. Να μιλήσω μόνο πρώτα. Δεκάδες εκατοντάδες στελέχη εγκαταλείπουν την κέντρο αριστερά. Ποια, και τι πρεσβεύουν αυτά τα στελέχη, πείτε μας τι πρεσβεύουν. Πείτε μας, κύριε Πετρόπουλε, αν ένας από όλους αυτούς θα έβγαινε τώρα βουλευτής, είτε με το κίνημα αλλαγής, είτε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής παράταξης. Από αυτό όλα αυτά μπορείτε τα να σας απαντήσω. Τι να μας απαντήσετε? Αν αυτό θέλετε όμως να κάνετε μονόλογο. Πάμε. Σε αυτό απαντήστε όμως. Καταρχάς τι πρεσβεύουν όλα αυτά τα στελέχη? Αν ένας από όλους αυτούς βγαίνει βουλευτής, δεν προσβεύει κάτι? Τι πρεσβεύει? Ο κύριος Μουτάρης δεν προσβεύει κάτι? Θέλω να μου πείτε. Δύο τετραετίες δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Όλοι αυτοί οι γυρολόγοι των κομμάτων. Ο κύριος Μουζέλης είναι γυρολόγος. Και τοποθετούμε πολιτικά. Ο κύριος Μουζέλης είναι γυρολόγος. Βεβαίως γυρολόγοι και όλοι όσοι θέλετε να μιλήσω. Είναι γυρολόγος ο κύριος Μουζέλης? Ερώτημα. Είναι γυρολόγος ο κύριος Μουτάρης? Όταν θα τελειώσετε έχω ξεκάθαρη πολιτική άποψη. Αν με αφήσετε να μιλήσω. Σας απαντήστε όμως. Βεβαίως, ξεκάθαρα σας λέω. Όλοι όσοι νομίζουν ότι το να λύσει κεντροαριστερός είναι επάγγελμα και όχι πολιτική τοποθέτηση. Όσοι είναι γυρολόγοι της πολιτικής, όσοι αναζητούν ένα αγωνίως καρέκλα, όσοι όλοι όσοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στη γέφυρα, την περίφημη γέφυρα των στεναγμών και των αναστεναγμών, οι οποίοι βεβαίως είναι μιας κρίσης και προφανώς είναι προφανές ότι πηγαίνουν τα 2 εκατομμύρια εκεί. Των ανθρώπων που φύγανε. Σας διέκοψα. Ακούστε, ακούστε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι ακούστε είναι γυρολόγοι. Κάτι παρακαλώ, αυτοί πολύ που σας αφήσαν από το 12 και σας εγκατέλειψαν, τι είναι? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ σας παρακαλώ εδώ πέρα να με αφήσετε να μιλήσω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι. Ελάτε, ελάτε. Όταν με διακόπτετε. Όταν με διακόπτετε. Αλλά είναι γυρολόγοι αυτοί οι άνθρωποι? Τι λέτε τώρα? Εγώ μιλάω για τα στελέχη. Εσείς προφανώς με τη γνωστή προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθείτε να μιλήσετε. Απευθυνόμαστε. Αλλά όχι έτσι. Θα με αφήσετε, καλέ μου, κύριε Στέφο, να μιλήσω? Ναι, ή θέλετε να κάνετε εσείς διάγγελμα? Ξέρετε, δεν έχουμε γίνει, όσο και αν το θέλετε. Βόρεια Κορέα δεν έχουμε γίνει, όσο και αν το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε Μαδούρο θα έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ούτε μαδουροποίηση θα γίνει. Ούτε Πολακιστάν θα γίνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αφήστε μας λοιπόν. Αφήστε μας. Το ίδιο μπορείτε να το λέτε συνέχεια την ίδια τσίχλα. Άρα, εγώ μιλάω για τα στελέχη. Ο κόσμος, σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε. Σε αυτόν τον κόσμο που καλούμε να γυρίσει στο σπίτι του, γιατί είδε πολύ καλά τι πάει να πει ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ
Είναι ξεκάθαρο το τι είναι. Είναι ένα, είναι ένα τυχοδιοκτικό λαϊκιστικό μόρφωμα που έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά, που συγκυβερνάται με την καραμανλική δεξιά, που έχετε πάρει ένα τμήμα του παλαιότερου από το παλαιό Πασόκ και αυτή τη στιγμή, επειδή το είπε και ο κύριος Καμένος, ο πρώην συνεργάτης σας, δεν τα είπε. Ότι είτε όλοι στη συγκυβέρνηση. Δεν τα είπε ο κύριος Καμένος με αυτόν τον οποίο συγκυβερνούσατε 4 χρόνια. Τόσο πια τον ρίχνετε τώρα στην πειρά. Αυτό λοιπόν τώρα το οποίο δεν κάνατε, να συγκυβερνήσετε πλέον, να συνεχίσετε να πηγαίνετε χέρι με το χέρι με τον κύριο Καμένο, τώρα λέτε πώς επιβιώσουμε πολιτικά. Τώρα θυμηθήκατε να απευθυνθείτε στους αυτούς που λέγατε Τσολάκογλου. Το λαό θα σας γυρίσει την πλάτη. Θα φάτε ένα πολύ ισχυρό χαστούκι στις επόμενες εκλογές, γιατί είπατε τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν ποτέ υποθεί, γιατί δεν εφαρμόζεται τίποτα από όσα είπατε. Κάνατε ακριβώς το αντίθετο, ναι. Ακριβώς το αντίθετο μόνο και μόνο για την εξουσία. Άρα λοιπόν εγώ ένα έχω να σας πω, ότι πείτε το κίνημα αλλαγής και το Πασό, όσο και να το χτυπάτε και να το βαράτε, θα σας δώσει μια πολύ ισχυρή γροθιά στις επόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα, για την συμφωνία των Πρεσπών, γιατί πονάει και δεν θέλουν να μιλάμε για αυτήν, προσπαθούν να υπεκφεύγουν με τα γνωστά τσιτάτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η συμφωνία μιλάει ξεκάθαρα για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνικότητα, εθνότητα, το λέει ξεκάθαρα. Η ρηματική διακοίνωση μιλάει για μακεδονικό λαό. Και αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει τα νταούλια να μιλάνε για εθνότητα και για μακεδονική μειονότητα. Αυτά είναι αυτά τα οποία υπέγραψαν, αυτά δυστυχώς έρχονται και ειλικρινά φοβούμαι πάρα πολύ το τι μας περιμένει στο μέλλον. Λοιπόν, είχε ενδιαφέρον ο πρώτος γύρος. Τέθηκαν όλα τα ζητήματα καταρχήν. Όπως είπα, δεν αποκλείουμε από καμία πλευρά να θέσει οτιδήποτε. Όλα τα μικρόφωνα ανοιχτά. Οι κάμερες σκοπεύουν όλους τους καλεσμένους για να βγάλετε εσείς το δικό σας συμπέρασμα. Να είστε κοντά μας στο δεύτερο γύρο. Αναμένετε ακόμη πιο ενδιαφέρον. Χώρα εν καμίνο, μέρος δεύτερο. Γιάννη Στέφος από το ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστος Κέλλας από τη Νέα Δημοκρατία. Νάντια Γιαννακοπούλου από το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Πετρόπουλος, η Αυγή, bigbusiness.gr. Διασταυρώνουν θέσεις, επιχειρήματα, ρωτούν και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα, κυρίες και κύριοι, για τη δική σας ενημέρωση. Για να σας δώσουν πρώτη ύλη με διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες. Λοιπόν, να πάμε σε ένα από τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Παύλος Πολάκης, θα ξεκινήσω πάλι ανάποδα. Κύριε Πετρόπουλε, ο Στουρνάρας φαίνεται ότι πήγε στην ανακρίτρια, Παύλα ανακριτή, και είπε ότι ναι, τον είχε ειδοποιήσει ο κύριος Πολάκης ότι ηχογραφεί τη συνομιλία, αλλά το έκανε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Επειδή είστε παλιός και έμπειρος συνάδελφος, γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο στοιχειοθετεί ένα βαρύτατο αδίκημα σε κακουργηματικό επίπεδο. Λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι, αν λέω τα πράγματα είναι έτσι, σχηματίστε μια δικογραφία στη φάση της προδικασίας, η οποία με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που εξακολουθεί να ισχύει, θα πάει αμέσως στη Βουλή, αμελητή λέει πρέπει να διαβιβαστεί, και θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Πολάκη για να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα. Εσείς πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απελευθερώσει τις διαδικασίες, ως άνθρωπος, ως αναλυτής, πολιτικός κτλ., που ξέρει και το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να απελευθερώσει τις διαδικασίες ώστε ο κύριος Πολάκης, αν έκανε αυτό το λάθος, να τιμωρηθεί, να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα? Γιατί να σας το πω διαφορετικά, για να μην κρυβόμαστε. Αν ο κύριος Πολάκης έβγαζε μια ανακοίνωση, και έλεγε ότι εγώ καλώ τον κύριο Στουρνάρα ως επικεφαλής της εποπτεύουσας αρχής Τραπέζης Ελλάδος να ξετινάξει σε επίπεδο ερεύνης το δανεισμό μου και να δει αν είναι νόμιμος ή παράνομος. Από εκεί και πέρα όμως τον καλώ να ξετινάξει επίσης και τους δανεισμούς του Πετρόπουλου του εφοπλιστή, του Παναγιωτόπουλου του μεγαλοεκδότη, του Στέφου του μεγαλοβιομηχάνου, του Κέλλα του μεγαλοεπιχειρηματία, της Γιαννακοπούλου της μεγαλοτσιφλικού και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά θα μπορούσε κανείς να τα αποδεχθεί σε ένα επίπεδο πολιτικής παρέμβασης θεμητής. Το να παίρνει τηλέφωνο τον κεντρικό τραπεζίτη, το να γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς, το να τον γράφει και μετά να τα δημοσιεύει,
Τώρα, αυτά πιστεύετε ότι σε τελευταία ανάλυση βοηθούν τη δημοκρατία, βοηθούν τους θεσμούς, βοηθούν το πολιτικό σύστημα και ακόμη βοηθούν ακόμη και τον Τσίπρα? Ναι. Οι ισχυρισμοί του Πολάκη είναι ότι δεν έκανε ηχογράφηση. Τώρα εντάξει. Ναι, θα βγει αυτό, θα όπως λέτε αυτό. Εσείς, όπως λέτε εσείς προηγουμένως, είπατε ότι ο κύριος Στουρνάρας ισχυρίζεται ότι του γνωστοποίησε ότι ηχογραφείται, αλλά μετά δεν είχε τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που πρέπει να την ξεμπερδέψουμε. Πρέπει. Λοιπόν, αυτό από, από εκεί και πέρα πρέπει να σταθούμε σε δύο θέματα. Ένα, αν ήταν νόμιμο το δάνειο του κύριου Πολάκη και τελικά ήτανε, εδώ μπαίνει μία διάσταση του νόμου και του ηθικού. Την καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω όμως, όπως και το έγραψε κιόλας, από τα μάτια του απλού πολίτη, που ενδεχομένως είναι ζορισμένος, είναι πιεσμένος και δεν μπορεί να πάρει ένα δάνειο. Ωραία. Εκεί υπάρχει μία κριτική και καλώς γίνεται όταν υπάρχει. Βέβαια, όταν ο πολίτης δεν μπορεί να πάρει 10 ευρώ, πόσο υπουργός παίρνει 100.000. Να πω όμως, καταναλωτικό μάλιστα. Δεν δικαιούται κανένας του παλαιού πολιτικού συστήματος που είχαν άτυπες χορηγίες, παίρναν δάνεια όποτε θέλανε. Ακόμα σήμερα όλα τα πρωτόκλασσά, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν κάνει τεράστια δάνεια, έχουν πάρει προσωπικά δάνεια το 2013, το 2014, το 2012. Όχι όλα τα πρωτοκλασσά. Όλα τα πρωτοκλασσά. Η κυρία Σπυράκη, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι γνωστά. Είναι γνωστά αυτά. Δεν μιλάω για τον κύριο Κέλλα, ούτε για τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Μιλάω. Δεν σας αρέσουν τα ονόματα. Δεν έχει πάρει. Ούτε εγώ έχω πάρει. Δεν σας αρέσουν τα ονόματα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι που έχουν πάρει. Ορισμένοι πήραν. Αλλά όπως το πήρε και ο Πολάκης, νομίμως το πήραν και αυτοί νομίμως. Συγγνώμη, Κίρτσο, ο οποίος πήρε 1,5 εκατομμύριο, ναι, και έχει αρθεί ασυλία του από την Ευρωβουλή. Η πιο καραμπινάτη περίπτωση. Μπορεί κάποιοι να πήραν, αλλά δεν όλοι λένε. Η πιο καραμπινάτη περίπτωση. 1,5 εκατομμύριο. Εδώ όμως, δεν πήρε κανένα. Έχουμε σταθεί μία εβδομάδα και τώρα σε ένα θέμα όπου όλες οι πλευρές και η τράπεζα, η αρμόδια, η Τράπεζα Αττικής και η Τράπεζα της Ελλάδας λένε ότι σωστά δόθηκε το δάνειο. Και μάλιστα έχουν καταγραφεί και περίπου άλλες 600 περιπτώσεις. Έτσι. Πολλές. Οι οποίες έχουν ανάλογο δανεισμό με τα ίδια κριτήρια και έτσι. Από εκεί και πέρα. Για πείτε μου για το υπόλοιπο τώρα, για τη συνομιλία, την ηχογράφηση. Το έχει ανάγκη η κυβέρνηση να καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους ένας υπουργός της? Αυτό λέω. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν έγινε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Ξέρουμε, υποθετικά. Ο κύριος Πολάκης το αρνείται. Ακριβώς. Λέω, ναι, εγώ όμως. Το διάλογο εγώ που τον έγραψε. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος. Βγήκε ο Πολάκης και έγραψε το διάλογο, κύριε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το έγραψε ο Πολάκης το διάλογο. Ποιος τον έγραψε το διάλογο? Τον έγραψε δημοσιογράφος. Συνάδελφο, το έγραψε. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Πρέπει να ακούσω και τον Πολάκη που λέει: εγώ δεν ηχογράφησα. Ακούω βέβαια και τον Στουρνάρα που λέει ότι μου είπε στην αρχή να. Υποθέτω ότι του κρυφά ακούγε ο Χρήστος ο Κέλλας από τη Λάρισα και το πήρε και το έδωσε στο ντοκουμέντο. Λοιπόν, και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Επειδή είναι γιατρός κι αυτός. Επιμένω όμως ότι το θέμα έχει εξαντληθεί. Δηλαδή. Εξαντλήθηκε. Τώρα άνοιξε το θέμα. Σε τι επίπεδο? Θα δούμε ποια θέματα είναι. Το δάνειο είναι σήμερα ο κύριος Στουρνάρας, ο εισαγγελέας, και κατέθεσε. Ωραία, θα δούμε. Δεν άνοιξε σήμερα. Ένα λεπτάκι. Αυτή την πτυχή να περιμένουμε αυτή την πτυχή να τη δούμε. Αλλά το δάνειο Πολάκη ως δάνειο Πολάκη έχει τελειώσει. Τώρα μιλάμε για την ηχογράφηση. Μπράβο. Λοιπόν, άρα αυτά είναι τριτεύοντα και τεταρτεύοντα θέματα. Μα είναι τριτεύοντο θέμα τώρα, αν τελικά τι θα γίνει και τι θα βγάλει η δικαιοσύνη, αν έγινε ηχογράφηση, δεν έγινε, να το δούμε. Και αν έγινε, είναι καταδικαστέα. Θέλετε να σου το πω έτσι ευθέως? Καταδικαστέα. Αν έγινε. Την Ευρωπαϊκή δεν νομίζω τράπεζα να έχει γίνει. Γιατί είναι ευφυής ο Πολάκης και δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί εδώ πέρα τώρα πάμε να εξαντληθούμε σε κουτσομπολιό πολιτικό. Εδώ υπάρχουν μείζωνα θέματα. Υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος. Κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ σοβαρή όσμωση και συγκρότηση ανθρώπων από την κεντροαριστερά. Ανθρώπων με προοδευτικό πρόσημο, οι οποίοι διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή ένα καινούριο πόλο, ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με τα παλιότερα που ξέραμε, Πασό και προοδευτικές δυνάμεις. Εδώ είναι σε ισότιμη βάση, έτσι τουλάχιστον ομολογούν και οι δύο πλευρές. Αυτοί δεν ευθύνονται για τις αμαρτίες του Πασόκ?
Για να καταλάβω, δηλαδή, ο Γιάννης ο Ραγκούσης... Το Πασό κατέστρεψε την Ελλάδα, όμως κάποιους Πασόκους τους θέλουν πίσω. Μας κάνετε παρατήρηση προηγουμένως, έτσι. Φανερή γοητεία του Πασό. Ναι, μας κάνετε παρατήρηση. Καταστρέψατε την Ελλάδα, αλλά αρέσετε. Τώρα διακόπτετε εσείς και γιατί. Εγώ θα σας πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί... Οι άνθρωποι αυτοί... Σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είχαν σχέση οργανική με το Πασό. Ο Ραγκούσης δεν είχε οργανική σχέση με το Πασό. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η Μαριλίζα, η φίλη μου, δεν είχε σχέση. Οι δύο κορυφαίοι γραμματείς. Ακούτε τι λέω. Ακούτε τι λέω. Ακούτε τι λέω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί θέλω και εγώ να σας κάνω. Όταν έπαιρνε το Πασόκ τα δάνεια, τα μεγάλα που κατηγορείται. Οι γραμματείς του Πασόκ εκείνη την περίοδο ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει σε εσάς. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης. Βάλατε θέμα εσείς τότε στην κυρία Ξενογιανακοπούλου. Δεν ρωτάτε λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, για τα δάνεια καλύτερα αυτούς τους δύο. Το, λοιπόν. Γιατί δεν ήταν πέρα, σας ερωτώ. Αυτή ακριβώς είναι, ακριβώς αυτή δεν ήταν αυτή και το είπε ο κύριος Κουκάδος στο δικαστήριο. Δεν ήταν, κυρία Γιανακόπουλου. Μήπως ξέρετε καλύτερα τα του Πασόκ. Προφανώς, διότι στο δημόσιο βίο πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Για να είμαστε σοβαροί. Αρκετά το ψέμα σας και αρκετά η προπαγάνδα. Όχι όλοι μαζί. Ο κύριος Αυγερινός ήταν τότε και το είπε ο κύριος Κουκάδος στο δικαστήριο. Για τον δανεισμό λέω, τα μπερδέψατε εσείς. Μην μπερδεύετε. Ό,τι θέλετε. Αλλά εδώ πέρα θα μιλάμε σοβαρά και ειλικρινά. Αφήστε λοιπόν τα μπυρδουκλώματα και αφήστε εδώ πέρα την προπαγάνδα. Όταν υπήρχε δανεισμός, υπήρχαν συγκεκριμένοι γραμματείς. Και αυτή τη στιγμή αυτή η γραμματείς, η μία είναι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος πολύ φερνινήφη. Που κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Κατηγορώντας το Πασό. Τι λέτε, κυρία μου, έχουμε την ακριβώς. Τι λέτε, η εκπομπή είναι φροηδική. Κάνει τη βρώμικη δουλειά για την αυλή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε έρωτα, έχουμε πάθος με το ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Ραγκούσου. Σας παρακαλώ, γιατί γελάω και έχω το ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει όλο το Πασό, αλλά δεν το θέλει. Και έχουμε το Πασό, αλλά δεν το σώζει. Έφυγε το Πασό και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν εστερνιστούμε το συλλογισμό της κυρίας Γιανακοπούλου, έτσι. Σε λίγο θα πάρετε και τον κύριο Τσουκάτο. Έτσι όπως πάτε. Αποδρομή... Θα τον πάρετε για τον δικό σα. Κύριε Πετρόπουλε, μπορείτε να μιλήσετε. Ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δηλώσε. Για πετε. Το Πασόκ, το 80% έχει έρθει σε εσά. Και αυτό τσούζει το Πασόκ που έμεινε το υπόλοιπο πίσω. Αλλά και εσείς θα το δέξετε αυτό που πήρατε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αρνείστε τι. Ποιος ότι έχετε πάρει το 80% του Πασόκ. Δεν είμαι κόμμα. Είμαι δημοσιογράφος. Πάλι τα μπερδεύετε. Δεν πειράζει. Δημοσιογράφος του κόμματος. Έχετε πάρει το παλαιότερο από το παλιό. Δημοσιογράφος του ελεύθερου τύπου. Δημοσιογράφος του κόμματος. Δεύτερος τύπος δεν έχει σχέση. Αν έχει σχέση. Δεν είναι αυτό. Τον κύριο Κίτσο. Λοιπόν. Το 80% του Πασόκ δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ακούστε να δείτε. Το αρνείστε αυτό. Ποιο 80%? Είναι των πολιτών. Το 90% των ψηφοφόρων. Το 90% των τελεχών μιλάω. Ποιο τελεχών. Να πάρουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Να το πάρουμε. Ξεκινήστε λοιπόν. Αφήστε τώρα. Ξεκινήστε. Ξέρει ο κόσμος τώρα. Δεν το μάθει. Ξέρει ο κόσμος τι αρνείστε. Η γεωγραφία του Πολιτικού Συμβουλίου. Γιατί, εγώ δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν τους θέλετε ενώ τους έχετε υπουργούς. Λέω λοιπόν το σκεπτικό μου. Αυτό τώρα τους απαρνείστε ενώ τους έχετε. Καλά. Κάνετε μια παρέμβαση. Τώρα ο Ραγκούσης δεν είναι Πασόκ. Τι είναι ο Ραγκούσης. Κάνετε μια παρέμβαση για να βοηθήσετε να μην ακουστεί το ερώτημα στην κυρία Γιανακοπούλου. Σας καταλαβαίνω. Σας βοηθάτε. Αλλά δεν χρειάζεται με τον τρόπο, βοήθεια το με τον τρόπο που βοηθάτε, το μαγαζί θα κλείσει μια ώρα αρχίτερα. Αφήστε το Πασόκ, λοιπόν, είναι αφήστε. Όλο το παλιό λοιπόν. Που κατέστρεψε την Ελλάδα, το έχετε μπράβο. Εσείς τώρα. Θα μπει Λουκέτο στο μαγαζί, μην επιμένετε. Όπως το Λουκέτο θα τον βάλει ο κόσμος, θα τον βάλει στο δικό σας στο μαγαζί. Αφήστε τα τώρα τους συνειρμούς αυτούς. Και εμείς δεν έχουμε ανάγκη από καμία βοήθεια. Λέω λοιπόν, πώς είναι δυνατόν σε ένα κόμμα, σύμφωνα με το σκεπτικό της κυρίας Γιανακοπούλου, που είναι σε αποδρομή, ας πούμε, και είναι καταραίει. Σε αποδρομή για να κοπούν μια χαρά. Όχι, όχι, λέω πώς ένα κόμμα το οποίο καταραίει και όλα αυτά, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του, να προστρέχουν άνθρωποι να διαμορφώσουν αυτή μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Η κρυφή γοητεία του Αλέξη, αυτό είναι το ορίστε. Γοητεία. Η κρυφή γοητεία του Αλέξη. Πάνω από την κρυφή γοητεία. Προς την κεντροαριστερά. Δεν μιλάμε με την Ρωμάτζα. Δεν μιλάμε στην Ρωμάτζα, μιλάμε πολιτικά. Αφήστε μύθι. Αφήστε τώρα. Πολιτικά, κύριε Παναγιωτόπουλε, αφήστε τώρα. Μέλη, μέλη και ο Αλέξης. Πολιτικά μιλάμε. Άρα οι άνθρωποι, όπως και σε όλη την Ευρώπη, γιατί αυτό κάνουμε το ξεχνάμε, προσπαθούν μπροστά στην απειλή, καταρχήν της ακροδεξιάς,
Έτσι. Ποια είναι η ακροδεξιά? Η ακροδεξιά είναι και κεντροαριστερά σε όλη την Ευρώπη αναζητά συμμαχίες προς τα αριστερά της. Η εποχή που αναζητούσε συμμαχίες στα δεξιά της, όπως στην εποχή του Σρέντερ, παρήλθε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, δεν είπε. Δεν υπάρχει ένα καινούργιο αφήγημα. Δεν προέτεινε τους Γερμανούς γιατί υπάρχει μια καινούργια ανάγκη. Να συγκυβερνήσουν με τη δεξιά. Κάνετε. Υπάρχει μια καινούργια ανάγκη. Δεν κάνω παράσταση. Σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις να απαντήσετε. Μια καινούργια ανάγκη. Σας διαβάζω αυτό που δεν μπορείτε να διαβάσετε. Ανάγκη πια είναι, πανευρωπαϊκά. Είναι ένα μέτωπο. Ακούστε την κυρία Παπακώστα και τον κύριο Κόκαλη. Ναι, καλά. Αυτή είναι η ανάγκη. Έρχομαι σε εσά. Είναι πολύ καλό. Τα επιχειρήματα αυτά είναι πολύ καλά σε ένα καφενείο με τσίπρα. Η ανάγκη και η γοητεία είναι στην κεντροδεξιά. Στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Εκεί είναι η γοητεία. Και τι βλέπετε τη γοητεία? Κύριε μου επιτρέπετε. Μιλάνε όλοι για την κεντροαριστερά εκτός από την κεντροαριστερά όμως. Γιάννη Στέφος, ελάτε κύριε Στέφος. Επιχειρείται στη χώρα μας και αλλού στην Ευρώπη ένα πλατή μέτωπο απέναντι σε ακροδεξιές και νεοφασιστικές εκφάνσεις του πολιτικού βίου. Αυτό το μέτωπο. Πού επιχειρείται αυτό, σε ποια άλλα κράτη της Ευρώπης? Σε όλη την Ευρώπη. Ναι, στη Γερμανία, ας πούμε. Στην Πορτοκαλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Στη Γερμανία, σας είπα τρεις χώρες. Στη Γαλλία. Σας είπα και στην Ιταλία. Και στη Γαλλία. Σας είπα. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία ο Σαλβίνι πήρε 17% στις εκλογές. Όλο αυτό. Και έχει 34% τώρα στην Ευρώπη. Θέλει πολλή δουλειά. Οι δυνάμεις που μπορούν να σταθούν απέναντι σε αυτό, κύριε Κέλλα, είναι οι δυνάμεις της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Ποιο μπορούν να σταθούν απέναντι? Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή η κυρία Μέρκελ είναι αριστερή. Μην διακόπτεται. Ο Σαλβίνι στην Ιταλία είναι αριστερός. Συνεπώς. Το ότι υπάρχει ένα πλατή κάλεσμα σε αυτούς τους ανθρώπους και ανταποκρίνονται είναι θέμα το οποίο προφανώς είναι. Μήπως ο Μακρόν είναι ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι ανταποκρίνονται? Ποιοι ανταποκρίνονται, πες που παρακούσεις. Θα πρέπει να ακούσετε μάθημα, δεν θα σας κάνω απόψε. Παρακολουθήστε την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, το ότι ανταποκρίνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί, πες που δύο ονόματα. Ότι υπάρχει μια διάθεση να ακολουθήσουν τους οπαδούς οι οποίοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να σας πιστέψω, πέστε μου δύο ονόματα. Πέστε μου δύο ονόματα τα οποία σας ακολουθούν. Μαζέψατε 10 ξεχασμένους ή 10 ρετάλια της κεντροαριστεράς και έχετε την ψευδέστηση ότι γίνατε. Το ότι ο πολιτικός λόγος του κοινά και Πασό και λοιπά είναι δηλητηριώδης αφορά κυρίως χώρους αυτούς. Πέστε μου κύριε Στέμπα. Και ερχόμαστε στο κύριο Πολάκη. Αφήστε το κύριο Πολάκη. Μα δεν θα μου πείτε τι θα πω. Όχι, πρέπει να αναφέρετε τα οποία δεν τα λέτε όμως. Προφανώς θα πείτε τα ονόματα. Είναι όπως ένα-δύο όνομα, κύριε Στέφανε. Εσύ περατάλια η κυρία Γιανακοπούλου. Μα είστε μόνο εγώ. Δεν μπορώ να συνενέσω σε ένα τέτοιο επίπεδο διαλόγου. Μα ποιος πήρε να μου πείτε ένα-δύο ονόματα με κανένα. Και εν πάση περιπτώσει, αν η κυρία Γιανακοπούλου αισθάνεται την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη, είναι πρόβλημα τη κυρία Γιανακοπούλου. Όχι δικό μου. Εγώ είμαι αριστερό και σα είπα. Πώς μιλάτε τότε για την κεντροαριστερά, εσείς δεν καταλάβατε που κάτι. Το Πασό ούτε και την κεντροαριστερά αυτό δεν καταλάβατε εσείς. Εσείς επιβάλλετε εσείς προηγούνται τα σύμφωνα και όλοι μαζί απάντωση. Όταν ο Παπανδρέου μιλούσε το 79 για την αριστερά, προφανώς δεν το διαβάσατε. Εντάξει, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί θα τρελαθούμε. Όχι, αλλά διαβάζω λίγη ιστορία. Κατέστρεψε τελικά ο Ανδρέας Παπανδρέου την Ελλάδα ή όχι? Κατέστρεψε το Πασό και ο Ανδρέας Παπανδρέου την Ελλάδα? Είναι σημαντική ζημιά σε πάρα πάντως, πολλά ζητήματα. Δεν μπορεί να κατηγορείτε το παλιό πολιτικό σύστημα και να παίρνετε αλλά καρτ αυτό που θέλετε από το παλιό πολιτικό σύστημα και να το αποθεώνετε. Δηλαδή ήταν κακό ο Παπανδρέου ή καλό? Αν κατέστρεψαν την Ελλάδα, μην παίρνετε ένα κομμάτι και το μεταφέρετε. Με επιτυχία, ω φαίνεται από την οργή την οποία αντιμετωπίζω από του ομιλητέ μου, επιχειρούμε μια διεύρυνση του προοδευτικού χώρου. Και έρχομαι στον κύριο Πολάκη για ένα λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, όταν έχουμε τον κύριο Κίρσο να έχει πάρει 1,5 εκατομμύριο και να ζήτηται η άρση ασυλίας του στην Ευρωβουλή. Όταν έχουμε την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Γεωργιάδη να έχουν πάρει αθρηστικά 1,5 εκατομμύριο. Όταν έχουμε τον κύριο Μαρτίνα να δικάζει στο Κελπνό με 7 χρόνια κάθριξη. Τον κύριο Μαντούβαλο με 13 χρόνια κάθριξη. Τον κύριο Γεωργιάδη για ασέλδεια που περίμενα σήμερα να το καταδικάσει και το καταδικάσαν οι συνομιλητές μου.
όταν έχουμε ένα σωρό σκάνδαλα ή τον κύριο Τσουκάτο που πήγε 50 εκατομμύρια ευρώ μίζες στα ταμεία του Πασόκ. Σε λίγο θα τον πάρετε και αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Με την ηχογράφηση. Σε λίγο θα τον πάρετε και αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε Γιάννη, το επίπεδο τη πολιτική αυτή, αυτό δεν με εκφράζει. Σας παρακαλώ πολύ. Εμείς μιλάμε πολιτικά. Δεν με εκφράζει. Δεν πολιτικά. Δεν αφήστε τα υπόλοιπα. Ελάτε, κλείνουμε. Μιλήστε πολιτικά με επιχειρήματα. Λοιπόν, αυτό είναι που σας ενοχλεί, αλλά αυτό δεν αφορά ούτε εσάς ούτε εμένα. Τηλεθεατές κρίνουν. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πολάκη, ο οποίος αρνείται ότι έκανε κάποια ηχογράφηση. Και εγώ τον πιστεύω. Ο κύριος Πολάκης, αν είναι το μέγα πρόβλημα, αν είναι το μέγα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας ή αν είναι το μέγα πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, και είμαι βέβαιος ότι θα πάθει μια συντριπτική, το γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Όχι, το γράφει δεν τον είπα εγώ. Ο κύριος Κούνα, πώς το λένε αυτός ο τύπος, ο οποίος βεβαίως εκφράζει τις απόψεις του. Έχει το δικαίωμα να γράφει. Ο κύριος Κουναλάκουλάκης, κάπως τον λένε. Νανούρης. Νανούρης, μπράβο, ο κύριος Νανούρης. Λοιπόν, ακούστε, ξέρετε πολύ καλά ότι μελετώ και διαβάζω. Ο κύριος Νανούρης τα γράφει αυτά και εκφράζει τον εαυτό του. Και η εφημερίδα των συντακτών επί του θέματος, στον κύριο άρθρο στην άποψη πριν από 5 μέρες, τον άδεια στον κύριο Νανούρη. Και ερχόμαστε στον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης έχει κάνει ένα τεράστιο έργο στο Υπουργείο Υγείας. Ένα τεράστιο έργο το οποίο πραγματικά πρέπει να φανεί και να γίνει γνωστό. Κλείνουμε, σε κύριε. Κάθε περίπτωση δεν αποτελεί πρόβλημα ο κύριος Πολάκης. Προφανώς θέλουν ένα εξυλαστήριο θύμα για να κρύψουν όλα όσα παρήθυνσα πριν από λίγο που αφορούν δικαστικές, καταδικαστικές αποφάσεις. Μάλιστα. Σε βάρος στελεχών λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Κλείσαμε. Κύριε Υγείο, ο κόσμος πολύ καλή τετράδα. Λοιπόν, μία φράση μόνο, λοιπόν, μία φράση. Κύριε λοιπόν, τελειώσαμε. Κεντροαριστερά δεν έχει μείνει. Το παλιό Πασόκ παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει απ' έξω από την πολιτική μας θέμα. Αυτή είναι το κομμάτι. Εσείς κύριε Κέλλα με τη δεξιά σας και την ακροδεξιά σας. Κλείσαμε. Κέντρο αριστερά έχει έρθει όλοι στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλες τις νεότερες εκκλησίες. Γιώργος Χιαδήμας, Μάκης Κούρης. Και εμείς επαναρχόμαστε αύριο στις 9 ανάγκες. Τα καλά μέχρι τότε. Γεια σας.